Έτσι μάθαμε. Ναι. Πάντα για το πιο φθηνό προϊόν. είναι πάντα στο πιο φθηνό που mm. Αλλά αν πάει σε απευθεία στον παραγωγό, το πιο λίγο προϊόν, τώρα είναι πολύ διαφορετική κατάσταση. Mm. Έχουμε παραπάνω απώλειε σε σχέση με κάποιον που παράγει συμβατικά λαχανικά, για παράδειγμα. Οι κόδε μα είναι έξω μέσα στο περβόλιο που την Ανατολή στο δίσκο του ήλιου. Ε, και ξυπνώ εγώ η ώρα 5 το πρωί, και αν είναι για να είμαι σίγουρο ότι. Ενάχουν όλη την ημέρα έξω, ενάχουν να φάμε στη δροσιά, να κάνω ό,τι κάνει μια όρνηθα, να κάνει τον dust της, το sun της, <laughs> να, να, ζήσει η ζωή μου πρέπει να ζει μια κότα. Περνούν ε, ε, καλά, δηλαδή. Έχεις καλά. Ζωή για κότα. Η ζωή, <laughs> ναι. Γιατί η παράγει καλύτερα προϊόντα από άλλες χώρες. <laughs> Τι κρυγές συνθήκες, ο ίδιος. Του τον ενή. <laughs> ναι, άμα στη, στη ή στην Αμερική, ε, οι με τεχνητούς φωτισμούς και θερμοκρασίες ε, τρώεις πλαστικό φαΐ και να γεύσεις ένα πλαστικό φαΐ. Λοιπόν, να σε καλωσορίζω. Να σας ζήμπρω. Στο Part-Time Kitchen Podcast. Ε, πριν να ξεκινήσουμε, επειδή αμέλησα να το κάνω το προηγούμενο επεισόδιο, στο πρώτο να πω έτσι ένα σύντομο ευχαριστώ σε, σε όσους, όσου τέλο πάντων λίγοι αλλά αργά και σταθερά πιο πολύ <laughs> ειδικά στη διαδικασία να, να, να ακούσουν ή να παρακολουθήσουν το podcast το πρώτο season και ειδικότερα σε κάποιου που εμπικάστη στον κόμπο να μου στείλουν στο ένα μήνυμα δεν το δούτο, προσέξτε το δύο, προσεξιο, Thank you very much, απλά προχωρούμε τώρα με καινούργιους καλεσμένους, καινούριο mm. κύκλο σημερινό επεισόδιο δεύτερον του δεύτερου κύκλου ε, με έναν άτομο το οποίο ήθελα από το πρώτο σύζο να φέρω. Ε, η αλήθεια λέγεται, είδα το podcast που έκαμε εσύ, η ήταν πολλά ωραία, ωραία κουβέντα. Και χωρίς παραπάνω Μιχάλης Μιχαηλίδης, ε, το άτομο πίσω από το Nomads Farm. Nomads Farm. Καλώς okay. Yeah. φίλοι. Ευχαριστώ για την ε, Είμαι στη μας. Ε, ουσιαστικά, ε, ξεκινώντας το podcast των προηγούμενο season Στοχό ε, στόχος μου ήταν ε, εκτό από πράγματα της κουζίνας πρακτικά που να σου πει ένα σεφ και τα λοιπά, να δούμε και λίγο πιο προσεκτικά τα υλικά που χρησιμοποιούμε Οκ, okay, ναι, Ξε, νόημα Ξεκινώντας από την παραγωγή ε, εμάθαμε να μας φέρνει κάποιος το, το φαγητό στο πιάτο έτοιμο και να με γνωρίζουμε τον κόπο που έχει το πίσω. Κόπο, τον κόπο, όχι μόνο τον κόπο, τον τρόπο. Yeah. Επομένως, σήμερα θα με ήθελα έτσι να, να, δώσουμε λίγη έφαση στο, και στον τρόπο, αλλά και στον κόπο προφανώς, <laughs> να μας εξηγήσεις. Ναι, yeah, ε, δεν μπορώ, ε, τι ξέρω, καλό. Ποιος είναι ο Μιχάλης, ε, συντομία με τι ασχολείσαι, και θα που είχαμε. Τι πολλά γλύωρα να μπακραούν. Ένα άσχολο μου πάντα με τη Γεωργία. Ήμουν δικηγόρο. Δούλεψα περίπου 3,5 ή σχεδόν χρόνια. Να είμαι μέρα, είπα κανεί. Φύγα από Αυστραλία, δούλευα σε φάρμα στην Αυστραλία. Και ήρθα πίσω και ξεκίνησα τα πειράματα. Mm -hmm. ε, και, ναι, ονομάζω τα πειράματα επειδή κάνουμε λάθη συνέχεια. Mm -hmm. ε, Νομίζω κάνουμε παραπάνω λάθη από ότι κάνουμε σωστά πράγματα, αλλά εντάξει, ε, παίρνει χρόνο. Mm -hmm. Τούτο ο τύπο δουλειά παίρνει χρόνο. Ε, Εντάξει, έχω υπομονή μου πολύ εκεί. Θεωρώ ότι κάποια φάση είναι να δουλέψει. Ήδη ξεκίνησε. Mm -hmm. ε, και να δούμε πώ να πάει στην πορεία. Να πούμε και τι ξεκίνησε, να του ναι. δώσουμε ναι. ένα όνομα. Έχω μια μικρή φάρμα στην επαρχία νομοχώς του, mm -hmm. Nomads Farm. Παράγουμε ε, βιολογικά λαχανικά, αυγά και μελι Σιγά σιγά να προσθέσουμε και άλλα προϊόντα, όπως ελαιόλαδο, κάποια πρισδιάρυψη ξέρω εγώ. Ε, το, ο τρόπος παραγωγής μας είναι αρκετά διαφορετικός που φάρμες του είδους βασικά δεν ξέρω αν έχει άλλες φάρμες του είδους στην Κύπρο που να μην είναι χόμπι φάρμες mm -hmm. ε, καταρχάς και νούμε, inspiration Περάζει που να στείλω καμπούς στις εγκλήσεις και λέξεις Καθόλου, καθόλου Αρκεί να συνομάστε Imagine της φιλοσοφίας Ξέρω ότι είναι ότι καλύτερο για τους Κύπριους που κάνουμε το πράγμα Αλλά Εντάξει, έχουν κάποιες ρολογίες, κάποια πράγματα Όχι, σίγουρα, σίγουρα Τι αν είναι τέλος πάντων permaculture, την Αν το όνομα Permaculture farm Είμαστε permaculture inspired farm Και ναι συνήθω φάρμε που να κάνουν permaculture είναι κυρίω χόμπι φάρμε, ειδικά στην Κύπρο. Εμεί προσπαθούμε να μπούμε στην αγορά σαν permaculture inspired farm. Mm -hmm. Ωραία. Άρα, ξεκινήσαμε έτσι στην αρχή τη συζήτηση στα βαθιά από την άποψη ότι ε, εφέραμε στην επιφάνεια κάποιε ορολογίε τι θέλω να. Έτσι, να και να επεκταθούμε πάνω τους σήμερα, για λόγω ότι ε, όπως είπαμε στην αρχή, φέρνουμε το φαγητό στο πιάτο ή τέλο πάντων βλέπουμε το προϊόν στο ψυγείο, στο σούπερ μαρκετ, βλέπουμε κάποιε ορολογίε και λέμε «Α, οκ. Okay, είναι οργανικό. Α, οκ. Okay, είναι βιολογικό». Yeah. Δεν έχουμε ιδέα τι σημαίνει. Yeah. Εγώ προσωπικά τα τελευταία χρόνια και ψάχνω το λίγο παραπάνω, γενικά με τα προϊόντα, όχι μόνο με τα <coughs> βιολογικά και οργανικά. οργανικά. Πρωτού όμως πάμε να δούμε, να δούμε κάποιε ορολογίε. Θέλω να δούμε λίγο λοιπόν το, το όνομα τη Farm. Ναι. Ε, Καταρχά είπες κάποια προϊόντα, τα οποία αυτή τη στιγμή προσφέρετε. Ναι, τα κυρία μα προϊόντα. Ε, Εξεκίνησε με τούτην τι βλέψεις ή είσαι τι υπόψη σου και ζωική καλλιεργία και ε, σιγά σιγά ναι. να πάει τζάμπη. Όταν... Οτα, δουλευκά σε φάρμα στην Αυστραλία, Yeah. Στη φάρμα είχαμε τα, τα, πάντα που κότες μέχρι αγελάδες και τα πάντα στον διάμεσα. Οπότε τράβησε με παραπάνω η ζωική παραγωγή. Στην Κύπρο, λόγω του μικροδεμαχισμού, δεν είναι εύκολο να, να στήσεις μια μονάδα που να ασχολείται μόνο με ζωικά προϊόντα, εκτό αν έχει τεράστια γη, mm. τεράστια γη σε χτινοτροφική περιοχή, τεράστιο κονδύλι, και για να είμαι ειλικρινής, ήθελα ε, να είμαι πιο diverse ε, divers επιχείρηση. Ε, δεν ήθελα να ασχοληθώ μόνο με ζώα. Οπότε ξεκινήσαμε αρχικά με λίγε κότες από παραγωγή και που και ξεκινήσαμε να χτίζουμε το μοντέλο που σήμερα το όνομα mm -hmm. ε, σιγά σιγά προσθέσαμε ε, τις πρώτες μας μέλησες,

τα enterprises που έχουν πολύ input θέλουν να τα κρατήσουμε στο absolute minimum. οι Ναι. Επειδή οι κόντες παράδειγμα, μερικά στιγά ζωά που να βόσκουν στα λιβάδια, τα πράσινα που είναι στο Κύπρος. Mm. Οπότε, ε, ναι, εν, χρειάζεται παραπάνω input. Είσαι, είσαι, μόνος σου, έχεις προσωπικό που σε βοηθά. Πώς, πώς λειτουργείτε στη one, -man one -man show show. για την ώρα. <laughs> Εν τούμπο λέμε πριν να ξεκινήσουμε ότι είχε πολύ 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 γερνά πιο άδεια. αλλά έχω βοήθεια που φίλους, που οικογένεια, καμιά φορά μου χρειαστούν να φύγουν νωρίς. για να έρθω σε ένα podcast στη Λευκοσία, να πάει ο παπάς μου να κλείσεις ορνίθες. Και πάλαμε το άνθρωπο του Γιάντ δηλαδή. Ένα δύο εσύ, εντάξει, όπως κογιέται έτσι το βλέπεις να συνεχίζεται ή εννοώ. Ε, ε όχι, ε, θέλω τουλάχιστον, αν, μες το 23 σίγουρα όχι, αλλά μες το 24 ο στόχος να έχω ένα staff member. Οκ. Okay. Να ε, αρκετό ε, για την ώρα πρέπει να αρκετό, επειδή θα μπορώ να δύο mm -hmm. τρίτον mm-hmm. mm-hmm. μισθό. Οπότε για την ώρα ένα άτομα να... να ναι, νομίζω να υπάρχει άμα ναι. Αμα ναι, αμα ναι το πρόγραμμα σου στην ημέρα, ε θεωρώ ότι άτομα μπορούν να το κάνουν πάρα πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα. Okay. Ε... Ε, κοίταξε, ρωτώ σε για τον λόγο ότι Εντάξει, εν, εν τζεν λίγα τα προϊόντα που παράγεις ή τουλάχιστον θέλεις να παράγεις σιγά σιγά. Άρα η βοήθεια, επειδή εν, 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 μηχανήματα βοηθούν σε ένα σημείο. Με, με τα χέρια σου που δουλεύεις. Ε, ναι, χρησιμοποιούμε τίποτε μηχανήματα. Ε, ε, τίποτε. ε, εν τούτον που μας διαφοροποιεί νομίζω που άλλες φάρμες. Ενούλα είναι μόνο και hand tools, τίποτα άλλο. Επνεύστηκες, είπες που το εξωτερικό φαντάζομαι, για τον τότε το, το συγκεκριμένο των τρόπων καλλιεργίας. Και από το εξωτερικό, και από το permaculture, και γενικά από το organic regenerative farming. Εγώ να κάνω μια ερώτηση, επειδή σκέφτομαι τα από τον καιρό που σκέφτηκα να σε φέρω. Οπότε και το κάνουμε, για να ξεκινήσεις ένα project, βλέπεις κάποια use cases και βλέπεις ναι. βλέπεις κάποιους ανθρώπους πίσω use cases. Mm. Στην Κύπρο, όπως είπε και εσύ, τέτοια use cases μπορεί να μην υπάρχουν καν. Είσαι κάποια συγκεκριμένα άτομα που γνώρισες, ε, τα οποία ε, σε ε, 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 ε και συμβουλές για, να, συμβουλές για να ξεκινήσουν το project. Όχι απαραίτητα συμβουλέ. Inspiration, έπαινε έπιασα από άλλε φάρμες του εξωτερικού είτε φάρμες που επισκέφτηκα, είτε φάρμε που για τι οποίε εθικεύασα ή που για τι οποίε είδα βίντεο. Έχει να πάρα πολύ content στο YouTube όσον αφορά στο Regional Agriculture. ναι, 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 πάρα 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 πολύ content. Δηλαδή έμπνευση εμπα YouTube. Και αυτο... έμπνευση ταυτόχρονα πληροφορία, την οποία βάλεις εφαρμογή. Πολλά χρήσιμες πληροφορίες. Ναι, ειδικά μετά το το νομίζω ότι το YouTube είναι η καλύτερη πηγή να να μάθει πράγματα όσον αφορά το industry. Μα και μία, είδα και εγώ. Ούλοι νομίζω. Ναι, θέλει να μπαρέψει κάτι από YouTube, θέλει να μάθει να χτίζει κάτι από YouTube. Είναι η αρχή. Τουλάχιστον. Τουλάχιστον είναι η αρχή. Να δεν έχει κανέναν που ξεκίνησε και έπεσε τη νύχτα στο κρεβάτι και φανταστήκε. Και και καμία την επόμενη μέρα. εντάξει, ο λόγο που σε ρωτώ είναι ότι είναι κάτι πολύ specific. Δηλαδή, αν τώρα, δεν μια μέρα και είπες «ΟΚ, να αφήσω τη δουλειά μου που άφησα στη δουλειά σου να κάνω το specific πράγμα». Επήρα λογικά κάποια προεργασία για να, να τα βάλεις κάτω. η επόμενη συνδέεται με το θέμα. Τι γίνει από ό,τι είπες σε κάποια άλλη κουβέντα, <Σιουργική> ε, Όμω μπορεί κάποιο, αν ξεκινήσει τώρα να πει ότι θέλω να ξεκινήσω φάρμακα, υπάρχουν ε, εκμεταλλεύσιμοι γη, ούτω ώστε να έρθει και να ξεκινήσει κάποιο άλλο και να υπάρχει ένα καλό ανταγωνισμό μεταξύ σα. Δηλαδή, για να μπορεί να ανεβεί η συγκεκριμένη ε, καλλιέργεια, η συγκεκριμένη <Σιουργική> μεθόδη που ακολουθείτε. Ναι, η παραγωγή. Εξαρτάται από το μοντέλο που θέλει να χτίσει. Δηλαδή, εγώ ήμουν τυχερός επειδή χρησιμοποιήσα γήμ που ανήκε στην οικογένειά μου. Mm -hmm. Μικρή έκταση, ειδικά συγκριτικά με εκτάσεις που βλέπουμε στο εξωτερικό. Βλέπουμε στην Κύπρο υπάρχει και ο μικρομαχισμός. Ε, όμως, ανάλογα με το μοντέλο που θέλει να, να ακολουθήσει, να στήσει κάποιο τέλο πάντων τη φάρμα του, ε, υπάρχουν ευκαιρίε και όχι απαραίτητα αγοράζα, μπορεί να αγκιάσει γη. Ενδυάσει για να πουλά την να, να κάνει ένα μεγάλο ε, market garden, και να πουλά, να παράγει να πουλά, βολογικά λαχανικά. Θέλει απλά ένα μικρό τεμάχιο με πρόσβαση σε λίγο νερό. Και that's it. Ε, χρειάζονται πολλά πολλά. Τώρα θέλει να ασχοληθεί με, με ζώα, χτυνοτροφία, αν και ξέρω εγώ. Είναι πολλά πιο πολύ ε, πρέπει να σου ανήκει η γη, επειδή πρέπει να φύγει άλλε πολεμονίε, από τι αρχέ διοικήσει, την αγιοργία, την ιατρία. Σου πάει λέγοντα. Mm. Οπότε. Α, και με τη μελισσοκομεία. Με τη μελισσοκομεία χρειάζεσαι γη. Μπορείς να σε μπορεί να πάει να νοικιάσει έναν τεμάχιο από τη μάδα δασών, κάτι σαν το μέσο δάσο. Ε, μιλούμε για, μιλούμε για πίνα σε τα ενίκια ναι. Mm. πλέον να κυψέλει 50 το χρόνο. Σου mm. βάλει τα μελίσια όπου θέλει ή μιλά με έναν Γιώργο, με ένα βίο καλή καλύτερα και παίρνεις τα μέλη σου στη γη του και χρειάζεται να, να αγοράσεις τη γη. Καλή, να κάνεις τη συμφωνία σου. Ναι. Και να... ναι. Ε, ε, υπάρχουν τρόποι και για κόσμο που είναι η γη, είναι η πρόσβαση στη γη. Τέλος πάντων, να ξεκινήσει. Ναι. Ε, άρα μπορεί κάποιος δηλαδή νέος. Φτάνει να έχεις ωρέξει. Να έχεις ωρέξει. Μπορεί οποιοςδήποτε. Ε, μόνο η ωρέξη όμως είναι μεγάλη μου. Ε, η ωρέξη υπομονή θέλεις κόκκαλα. Πράσε αστεία, αστεία, πράσε πολλά καλή φυσική κατάσταση. Επειδή να ξεκινήσουν τα γόνατα, να ξεκινήσουν οι μέσεις. Κάθε αυτά θέλω σε εγώ παθήσω θεραπείες. Αλλά ναι, εν κυρίως θέλεις. Υπάρχουν τρόποι, αλλά θέλεις να μπορείς να ξεκινήσεις όπου και αν είσαι. Κάτω από την ομπρέλα της βιωσιμότητας Mm. Ναι. Και γενικά τη νεανική επιχειρηματικότητα, θεωρεί ότι το πράγμα είναι να, ε, το εκμεταλλευτούν οι άλλοι νεαροί ή σαν εσένα. Σιγά σιγά. Ε, μιλούμε για financial sustainability, environmental sustainability. Environment, μέσα από την ε, συγκεκριμένη μέθοδο καλλιεργία που ακολουθεί, ε, Επειδή είναι κάτι το οποίο δεν ε, ε, νομίζω ότι γνωρίζουν οι νέοι τόσο πολλά. Γι' αυτό μου ξέρω το αν είναι να αγκαλιάσουν ναι. το. Να σου πω. Ε, πρέπει να, πρέπει να ζητήσουν τα πράγματα. Και το μοντέλο, λόγω του ότι χρειάζεται λιγότερο εξοπλισμό, λιγότερο input, θεωρώ πολλά πιο εύκολο να μπει και να ξεκινήσει ο οποιοσδήποτε. Πολλά πιο εύκολα παρά το παραδοσιακό μοντέλο γεωργία και παραγωγή που έχουμε. Επειδή δηλαδή δεν θα χρειάζεται να πιάσει μεγάλα μηχανήματα, μεγάλα τρακτέρ δεν θα χρειάζεται να στήσει εργοστάσια, στα οποία να έχεις ορνηθές ή γουρούνια ή οτιδήποτε. Οπότε θεωρώ, ναι, πολλά, πολλά πιο εύκολο μοντέλο να μπει να ακολουθήσει κάποιο σε σχέση με τα παραδοσιακά, όπω πάντω. Οκ, είναι καλό, είναι θετικό. να σου βάλω κάτι. Να σου σήμερα κάτι. Να σου βάλω κάτι. Περιγράφοντας μου τη διαδικασία για το, το πόσο κόποντζε έτσι θέλει η φυσική κατάσταση ε, Μπορείς να μας περιγράψεις έτσι, σε συντομία μια αντιπική μέρα κάποιου αγρότη συγκεκριμένα mm. εσένα που δεν μπορεί να, μπορεί να ξυπνήσεις ώστε την επόμενη μέρα Καμιά μέρα είναι η ίδια στη δουλειά μου επειδή ασχολούμαι πολλά διαφορετικά πράγματα mm. και επίτηδε ανεξιώς. Και επίτηδες το μοντέλο μου έτσι, ώστε να μην είναι καμιά μέρα ίδια. Οκ. Okay. Ε, τώρα, κάποια πράγματα είναι σταθερά. Εν... 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 Δηλαδή, το πρωινό ξεπνήμα 5-5,5 το καλοκαίρι, 6-6,5 το χειμώνα. Ε, Δουλεύκουμε δηλαδή, και ρολεκτικά εν... ανατολή με δύσεις του ίδιου. Και είναι μόνο στην Κύπρο και στις φάρμες της που το πράγμα. Ε, φάρμες του ξέρει, που επειδή στην Αυστραλία δεν πράγμα νίτα. <σοφίλ> Ανατολή με δύο συνέντες το ωράριο σου, με βάση το φως της ημέρας. Αναγκαστικά, δηλαδή. Αναγκαστικά. Επειδή ποτέ οι δεν θα λείψουν σε φάρμα. Και είναι πολύ δύσκολο να πεις, να τα κλείς όλα η ώρα έξω να ασχολάσουμε κανένας ημέρα. Που εσύ δεν ξέρεις πράγματα να κάνεις. <σοφίλ> ποτέ θα τελειώσουν και ως πως ημέρα να δουλεύξεις. αναγκαστικά. σε λίγο τον της δουλειάς, θέλοντας και εμεί, αλλά δεν μπορείς διαφορετικά. Mm -hmm. Δεν ναι. ξέρω αυτήν την αυτή, πότε η μέρα που είναι να πω ε, σήμερα να φύγω ε, να σχολάσω πιο νωρίς και αύριο το και μετά και να δουλεύω 9-6-8-5. Ήταν mm -hmm. και Εντάξει, <laughs> αλλά θεωρείς ότι μπορείς σε κάποια φάση να Α, μηχανήματα. Νομίζω... Ξανά αλλάξει αλλάξει εντελώ η διαδικασία μετά. Όχι, δεν θα έφερω μηχανήματα. Ένα πάντα μικρό εξοπλισμό. Ε, και μηχανήματα είναι ένα πάλι ένα, hand tools. Έτσι, ένα ναι. μεγάλο τραχτέρι. Ε, ναι, χρειάζονται. Ναι. Για το scale μου τουλάχιστον και για τον τρόπο παραγωγή χρειάζονται. Αλλά ναι, πίσω στη ερώτηση σου, επειδή έκανα. μια τυπική μέρα, ναι, έχει πρωινό πρωινό ξύπνημα, πρώτη του γέννη να φύγουν έξω οι να φάνε. Mm -hmm. πρέπει να τι ανοίξουμε την Ανατολή του ήλιου, διαφορετικά ξεκινάει να δημιουργείται στρε με στου μήνε. το, το industry ακόμα καταρχά υπάρχουν οι τέσσερι μεθόδοι παραγωγή αυγού. Αφού πιάμε τα αυγά, να το. Ναι, καλό. Yeah, yeah. ε, είναι αυγά κλοποστοιχεία που είναι οι κότε μέσα σε τεράστια εργοστάσια, μέσα σε μικρά κλουβούθκια και αν δεν κάνω λάθος η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πέντε αιτία να τα απαγορεύσει. Απλά τώρα τα οι, οι, τα αυγά που έρχονται εκεί, που οι παράγοντες στην Κύπρο, μου φάρουν μες κλώβος Μετά είναι τα, τα αυγά αχυρώνα ονομάζονται, αλλά στην πραγματικότητα είναι εργοστάσια απλά γεμάτα όρνηθες και αθόλουν το φως της ημέρας. Air condition, τεχνητός φωτισμός, αριθμίζει την παραγωγή τους Τζιόν είναι τα αυγά ελευθέρα βοσκή και τα βιολογικά αυγά. Μπορώ να πιάμε λίγο τα τελευταία ειδικά για να πούμε και για το επόμενο να πούμε για τις ορολογίες. Ελευθέρας βοσκής και βιολογικά έτσι. Τι σημαίνουν τα πράγματα. Πρακτικά. Όχι πράγμα πρακτικά, τι σημαίνουν και για το στάδιο της κατανάλωσης. Είναι πολλά παρόμοια η μέθοδος παραγωγής. Το αν είναι βιολογικά, ελευθερας βοσκής, κυρίως είναι καμία διαφορά με τις ζωοτροφές που ταΐζεις. Αν ταΐζεις πιστοποιημένες βιολογικές ζωοτροφές, βιολογικά αυγά. Συμπαντικές τροφές, αλλά αυγά ελευθερας βοσκής. Γενικά η μέθοδος παραγωγής είναι παρόμοια, λίγο καλύτερη στη βιολογικά. Αλλά πάλι, Δικαιούσε στο industry να έχει τι κότε κλειστέ μέχρι το απόγευμα στο εργοστάσιο. Σου δεν θα το ονομάσω κάτι άλλο, αχαιρόν. Αν είναι κάτι, είναι εργοστάσιο. Αν έχει μέσα χιόμεση τρει, πέντε χιλιάδε, δέκα χιλιάδε ορνηθέ, είναι ένα χειρόνα είναι εργοστάσιο, και σα ζωή κλειστέ μέχρι το μεσημέρι ή μέχρι το νωρί το απόγευμα. Θα τι ανοίξει κάποιε ώρε το απόγευμα μετά που είναι να γεννή σου για να βγουν έξω να, να το φως της ε, ναι, και το είναι το industry, είτε organic είτε free range. Ε, η διαφορά στο μοντέλο που έλεγα πριν που χρησιμοποιούμε εμείς είναι ότι οι κόδες μας είναι έξω μέσα στο υπερβόλιο που την ανατολή ως το είναι το ίδιο. Ε, και ξυπνώ εγώ η ώρα πέντε ο πρωί, για να είμαι σίγουρος ότι όλη την ημέρα έξω, να φάμε στη δροσιά να κάνω ό,τι κάνει μια όρνηθα, να κάνει τον dust bathing της, το sun bathing της, να, να ζήσει ζωή μου να μια κότα. Περνούν καλά, εσύ Έχεις καλά. Ζωή κότα. Ζωή, ναι. ε, σημαντικό πράγμα. Ναι, και γι' αυτό που λέω, θέλω να διαφοροποιούμε από το industry, ανεξάρτητα από τα πράγματα ονομάζονται free range organic. Ε, δικό μα μοντέλο. Εν, είμαστε, εν κάνουμε τσίνο κάνουμε όλοι. Για παράδειγμα, εμείς κρατούμε τις κότε μας το διπλάσιο διάστημα από ότι το industry. Δηλαδή αν το industry κρατεί τις σκούτες ανά μισή χρόνο, 18 μήνες, εμείς κοντευτούμε τώρα τριετία με τα, με τα ίδια πουγιά. Mm. Και απλά προσθέτουμε στους μήνους μας. Ε, όταν έρχεται ο καιρός που να αλλάξουμε τους μήνους και να φέρουμε νέους μήνους, ε, χαρίζουμε τις ή πουλούμε να τις κρατήσουν σαν πακιάρ τσίγκενες όποιος θέλει. Το industry στέλνεται σε ένα ιδιωτικό καύσιμα. Ή, best case scenario, σφαγείο. Βέβαια, δεν κάνουμε ό,τι κάνουν οι άλλοι, ανεξάρτητα να εμβουλαλεί το label μας ή... Επειδή έχω κάποιες υποχρεώσεις νομοθεσίας, όταν δεν μου έναν ότι να έρχομαι στο label, που ανεξαρτέλω να εμβουλαλεί, δεν είμαστε με το industry. θέλω τούτο να είναι

για να, να συνδέσουμε και λίγο το, 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 το θέμα του podcast που είναι Food. Ναι. Ένας μάγειρας ή ένα εστιατόριο το οποίο θέλει να προσεκτικά να επιλέγει τα προϊόντα του. Βλέπουμε εδώ το σε πολλές περιπτώσεις και ειδικότερα στο εξωτερικό αλλά και στην, και στην Κύπρο. Ε, ο ίδιος ο σεφ πολλές φορές πάει και διαλέει και έρχεται σε επαφή και έχει σχέση με τους vendors του, τους προβλητευτές του κλπ. Eh, eh, ε, σε συγκεκριμένα, όχι άτομα, δεν το πεις άτομα, αλλά σε μάγειρες ή καταστημάτα τα οποία θέλουν αποκλειστικά από σένα ε, παραγγελίες. Mm. Όχι μόνο για το αυγό, μιλώ είναι τώρα. Ναι. Μόνο Εντάξει, το λίγο μπροστά πάνω σου. Μόνο ένα σεφ, όχι όταν ήταν Κυπρέος, Γάλλος. στην Κύπρο όμως. Ναι, quality <laughs> προϊόντα. Αλλά <laughs> όμως Και ήρθε σε <laughs> Ναι, την για την ώρα συνεργαζόμαστε με τα αυγά την ώρα. Μέχρι να μπορέσω να έχω να βελτιώσω την παρέγγιση του λαχανικού μου που να έχω να έχω κάθε εβδομάδα κατά ενός πέρα να ξεκινήσουμε με τα υπόλοιπα. Αλλά προσαγγίσαμε ε, ε, και άλλα παιδιά που δουλεύουν στο industry και στη Λευκοσία, και στην Ευαρχία, να που ήταν πολλά 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 πρόθυμοι να συνεργαστούμε και νομίζω είναι Απλά επειδή δεν έχω ακόμα την παραγωγή, καθυστερώ τους λίγο, αλλά ευελπιστώ σύντομα να επικοινωνήσω μαζί του. Μα ακούει ο Στέγιο, είναι ο πιο τηλέφωνο την εφτωμά. Στέγιο, το περιμένει τηλεφωνικό. Εντάξει, τούτο το θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. και Νομίζω, εάν εάν συνεχιστεί, όπω Όπω το chef είπε που σε προσέγγισε, ε, ακολουθήσουν τζάλι. Είμαστε σε μια χώρα που ε, το mouth-to-mouth -mouth, ε, θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο μεγάλα όπλα κάποιου, ο οποίο ξεκινά μια μικρή επιχειρήση. Ναι, ε, ναι, συμφωνώ. Είναι ο καλύτερο τρόπο να το εμφανίζει ναι. mouth to Μouth-to-mouth. Και συγκεκριμένα για προϊόντα τα οποία ε, 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 εξή ποσότητε. Δηλαδή, ε. ένας έχει έτσι, ένα ο οποίο έχει εστιατόριο, έντρεπε να πιάει. 6 αυγά. Εδώ yeah. και 12. Να πιάει. και ω αυγά. Ναι, yeah, πολύ πιθανό. Καταλαβέ. Δηλαδή. Yeah. Άρα, αν θέλει να δοκίσει σημασία, είναι συγκεκριμένα να διαλέξει του προμηθευτέ. Ε, πάμε λίγο στο θέμα τη ορολογία. Mm. Ε, so. περίπου περιγράψει λίγο πριν το, τι σημαίνει βιολογικό και τι organic Μιλώντα yeah. ε, για, μιλώντας για τα αυγά του τον καμία απλά σε οποιοδήποτε υλικό, δηλαδή organic, λέμε τώρα organic, μελιτζάνες, μελιτζάνε, πατάτες. Τι σημαίνει το organic και τι σημαίνει το βιολογικό. Σε πολύ συντομία ενώ ότι ό,τι εν με συνθετικά φυτοφάρμακα και ότι οτιδήποτε για την παραγωγή του χρησιμοποιούνται συνθετικά λοιπάσματα το για το οργάνικ το είναι το το βιολογικό το οργάνικ το είναι το ίδιο μπράβο το ναι είναι η μετάφραση μας να το πούμε να το πούμε ή το οργάνικο και το βιολογικό το ίδιο απλά είναι πιο σημαντικό νομίζω πέρα από τα labels να ξέρεις ποιος παράγει το φαΐ σου οκ είναι οργάνικ είναι οργάνικ αλλά μπορεί να παράγεται στη όλα Τα έκαμε να έρθει μέσα στα ψυγεία. Έχει ένα στροφούτ food miles πάνω του. Νομίζω καλύτερα πέρα από τα λέιπες να ξέρεις ποιον παράγει το φαΐ σου. Ποιος παράγει το φαΐ σου. Τούτο όμως ποιος είναι να τα πει του κόσμου. Δηλαδή εμείς κάνουμε μια κουβέντα με με καλή θέληση που αρέσει και μας το θέμα και ήρθαμε να κάνουμε μια κουβέντα. τα θέματα θεωρείς ότι έχει χρέος κάποιος ε, μη λονομοθεσία και κανονισμός. Mm. Ήθηκα ρε φίλε. Δηλαδή ποιος είναι ο γονέας εν, 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 μπορεί να πει του μωρού του, μπορεί να δείξει του μωρών τι είναι τι. Εν η κοινωνία, είναι εν, εν, εν νομοθεσίες, εν, εν προγράμματα σαν τούτα που... Ε, ε, επειδή κακά τα ψέματα, ο κόσμος δεν ξέρει. Επειδή η θεωρία απλά με ένα οργάνικ, βλέπεις μια τιμή τεράστια δίπλα, δίπλα του. Σας ήσουν να μου δεις υπελλάρες, ας πούμε είναι κάπως ok ή είναι να το πιάω επειδή έμαθα να πιάνω όλα τα πράγματα οργανικά just for the sake of it ας πούμε πάρα σε νομίζω τα αγγλικά αλλά ούτε έκανα να μας συγχωρήσει το κοινό ε, άρα ε, 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 μπορώ να καταλάβω εγώ γιατί το 2023 ο κόσμο δεν ξέρει τι αγοράζει με τόση πληροφορία Υπάρχει, είπες πριν ότι μπαίνεις στο YouTube και μαθαίνεις τα πάντα εγώ θεωρώ ότι στο σημείο που είμαστε που μαγειρεύει και ο καθένας πίνει του πολλά παραπάνω από πριν, έπρεπε να γνωρίζουμε τι σημαίνει οργάνικ και τι σημαίνει βιολογικό και τι σημαίνει free range και τα λοιπά. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε πολλά πίσω. Πολλά απλά μας κόφτει. Δεν έχουμε, σαν χώρα, σαν λαός, δεν έχουμε ούτε περιβαλλοντική παιδεία. Και φαίνεται με το πώ συμπεριφορούμαστε στα πάντα, στη φύση, στα ζώα. Ε, θεωρώ ότι είναι έχουμε σαν λαό σε περιβαλλοντική παιδεία. Του mm -hmm. μιλήσω πολύ από ξεκινά. Από Γιατί το οργάνικο είναι μόνο. είναι μόνο καλό φαγή, καλύτερο φαγή για μα. Ε, που πίσω του έχει και το environmental protection, α πούμε. Οπότε, δεν ξέρω πώ να αλλάξει το δόν ε, αν και νομίζω εντάξει μια στροφή έστω και με λίγες μοίρες και με αργούς ρυθμούς ξεκινήσει να γίνεται με κόσμο που θέλει να τρώει κάτι καλύτερο αλλά να μας πάρει πολύ καιρό και να ξέρω πώς να το πράγμα. Ναι, επειδή είσαι ένας στόχος σου, φανταζόμενοι, και μόνο ο σεφ που να έρθει ένας ή δύο. Ενώ οποιοδήποτε θέλει να φάει κάποιον προϊόν που είναι καλή παραγωγή. Είναι τα direct sales που θέλουμε πρώτα. Ναι. Και μετά τα θεατρικά του σεβ να με ειλικρινίσει. Ναι. Και θέλουμε τον κόσμο να έρθει σε εμά απευθεία. Επειδή σε φέρει και στον καταναλωτή, αλλά και σε εμά. Ναι. Ε, νομίζω είναι πιο sustainable μοντέλο για απευθεία πωλήσει από του Οπότε ε, θέλουμε τον κόσμο να έρθει σε εμά. Συνεχίζοντας με τις ορολογίες και τα definitions και τα λοιπά, είπες πριν για πριν ε, την, την, μέθοδο. Permaculture. και το, επειδή σημείωσα, είπες το no-till farming. No-till farming, εγώ μου κάνουμε, ναι. Πρέπει μας λίγο τι περιλαμβάνει ε, τη μέθοδος. Ξανά πολλά της συντομία. Ναι, είναι το... Εξεκίνησα στην Αυστραλία από τον Bill Mollison και είναι... Γι' αυτό είναι πιέζ. Μπορεί. μπορεί να πιέζει επειδή είναι το πιο μακριό που μπορώ να πάω στην περίοδο. Οκ. Παίρνουμε από εν είναι το σύστημα σχεδιασμού οικοσυστήματος που εναρμονίζει τον άνθρωπο με τη φύση. Με το τοπίο, με το νερό, με τα ζώα, τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Και εμποτσίνο που αντλούμε εμεί εμπνεύσει. Αλλά ξαναλό εν ονομάζουμε τους αυτούς μας permaculture Τώρα το no-till ε, πολλά-απλά δεν καλλιεργούμε το χώμα. Ε, mm. Κάνουμε ακριβώς το αντίθετο που την καλλιεργία είναι το χώμα Δηλαδή όλοι οι σχεδόν οι γεωργοί στην Κύπρο ειδικά όσοι ασχολούνται με permaculture χρησιμοποιούν τραχτέρ, είτε μεγάλα είτε μικρά, για να καλλιεργήσουν, να τις απίσσουν, παλούν μες στην κυπριακά το χώμα. Και... Που... Νέες έρευνες που φτιάχνουν στη συνέχεια, δείχνουν ότι ενώ τη να γραμμίσεις το χώμα το πράγμα, και το χώμα εντόρφωσης το ωμέγα της, ο οποίος δεν υπάρχει ποτέ ε, καλλιεργώντα το χώμα, το expose σε όλα τα elements. Εκτός του ότι σκοτώνεις όλους τους δύο όλους τους μικροοργανισμούς που έχεις μέσα στο χώμα. Στην Κύπρο ειδικά, άμα καλλιεργήσεις και το για έναν εξάμεινο μέσα στο καλοκαίρι, εξπούς, και ειδικά στην επαρχία να μαχώσεις του που έχουμε κότσινο χώμα μόνο πολλά και, άργυλο, και κάτι παρανοηγές θερμοκρασίες στο γαλογέρι, να ψήσεις τα αυκά μας θέλεις <laughs> μέσα στο χώμα, σκοτώνεις τα πάντα μέσα αν δεν βάλει συνθετικά λοιπάσματα και συνθετικά φυτοφάρμακα. Οπότε είναι ένα φαύλο κύκλο. Okay. Και γι' αυτό εμεί δεν καλλιεργούμε το χώμα. Χρησιμοποιούμε άλλε μεθόδου. Ε, που είναι κυρίω τρία πράγματα. Ή να έχει κάτι φυτεμένο συνέχεια. Ή να βάλει πολύ οργανική ουσία όπω κόμποστ ή οποιοδήποτε άλλο μάλτ, οποιοδήποτε άλλο έδαφο βελτιωτικό τέλο πάντων, για να το προστατέψει το χώμα σου από τα elements. Mm -hmm. ε, επειδή φαντάσου έχουμε και κάτι να στην Κύπρο ε, που κάνουν στρίτο το top soil συνέχεια, άμα είναι exposed. Ε, έχουμε και κάτι έντονα καιρικά φαινόμενα που άμα είναι το χώμα σταματά να απορροφά και είναι ολήν την βροχή που πέφτει και έχουμε δουν τις πλημμύρες που mm. και τις χαμένες που βλέπουμε κάτι λίγο στην τηλεόραση τους παραγωγούς να φωνάζουν και να πούν μα πλήμανε μας τα ούλα, μας τα δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα και το επειδή είναι κακοί ανθρώποι επειδή είναι οι μεθόδοι είναι οι μεθόδοι που Με το να μην όμως το χώμα, και μετά να προσθέτει οργανική ουσία στη συνέχεια όπω λέω το κόμποστ. Ε, Εκτό από το ότι τα στη συνέχεια του μικροοργανισμού που κρατούν υγεία στο χώμα, μετά δεν χρειάζεσαι ούτε όλα τα inputs που χρειάζεται η συμπατική γεωργία για mm. να μπορεί να παράξει οτιδήποτε. Το χώμα σου ενέαζε ένα οργανισμό που δουλεύει και σα και για κάθε χρόνο που καλλιεργεί και βάλει απλά οργανική ουσία και φυτεύει, κρατά το διπλάσιο νερό που την προηγούμενη χρονιά. Και ο κίνδυνο φουγγάρι μπορεί να σε προστατεύσει και στου καυσονέ, αλλά και στι πλημμύρε. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, κατά τη γνώμη μου, ένα σωρό επιστήμονε και ερευνητέ στον κόσμο τώρα που ασχολούνται με το πράγμα, το no-till ή low-till ή οτιδήποτε, οποιοδήποτε principle που πιάνεις από το permaculture είναι, ο μόνος τρόπος παραγωγής αν θέλουμε να έχουμε έναν πιο έτσι που να πούμε μέλλον. Ee, πολλά, πολλά ωραία όμως του τα που λαρίς, αλλά η απορία βάλε είναι γιατί η Εκτός που την, ε, εκτός που η θεωρία ότι δεν ξέραν ναι. ε, το, το, διαδίκτυο και γενικά η έρευνα δεν και γεννήθηκαν χτες ούτε σήμερα και οι λόγοι νομίζεις είναι ότι δεν υπήρχαν άλλοι σαν εσέναν ή ε, ε, τέλο πάντων κάτι παρόμοιο να κάνουμε τα τελευταία από ένα αριθμό τυχαίων δέκα χρόνια γιατί, γιατί δεν εκμεταλλεύτηκαν ο, ο μεγάλος ηλικία Γιώργος του τη μέθοδο Νομίζω, εντάξει, Παίρνει συνέχεια κόσμο στον το industry, δεν είμαι έτσι με, με μόνο μου στον το oh, ναι, ναι, απλά πιάνοντα τη μέθοδο για να δει γιατί εκμεταλλευτή. Δεν για εν, ναι. του ενδιαφέρει να μάθουν. Ε, θέλουν να μάθουν τα πράγματα που έχουν τόσα χρόνια. Επειδή ε, 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 πο, πολλέ φορέ. Το πιο μεγάλο κόσμο στο, στο industry είναι πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν. Του χρειάστηκα σε του γείτονε μου πάρα πολλέ φορέ. Ήταν πολλά πρόθυμα να βοηθήσουν. Δεν ξέρω είναι κακοί άνθρωποι. Απλά θεωρούν ότι οι μεθόδοι που ξέρουν είναι οι μόνοι μεθόδοι να δουλέψουν. Που μπορούν να δουλέψουν. Ναι. Έτσι ε, να... Και είναι να που ξέρουν το τιμιτσί τώρα είναι <laughs> το, 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 το στάνταρ που να ακούσεις δεν ξέρω εγώ τόσα χρόνια που κάνουν το πράγμα και να μου πεις εσύ σήμερα νομίζω είναι το πράγμα και επειδή ούτε οι κρατικές υπηρεσίες νομίζω όχι είναι πρόθυμες. Δεν μπορεί η λέξη που ψάχνω. Παίρνω στη διαδικασία εννοείς να το ψάξουν. Εν παίρνω στη διαδικασία να το ψάξουν. Εν θέλουν να κάνουν το έξτρα βήμα για να για να οδηγήσουν τους πάντες στον τεο... Μα να πιστέψω, Μιχάλη, ότι υπάρχει κάτι που την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούσε να αγκάζει... Να... Νομίζω ακόμα, ακόμα υπάρχει. Τίποτε, ε... ε, προαιρετικό δηλαδή. Να πρέπει να μιλήσουμε με η Σοφία την Πάτση για το πράγμα. Σοφία Νομίζω... Μάτση. Ναι, να είναι ο επόμενος σου καλεσμένος. Σοφία είναι επιστήμονας, πολλά πιο well-versed που μεταστούν τα θέματα. Να μπορείτε να ακολουθήσω. Ναι, καλό. ποιο πράγμα είναι, βέβαια. Γενικά, στε, okay. και στην αναγεννητική γεωργία, στην προστασία του χώματος. Όχι, okay. ε, απλά βλέπω εδώ και. Για παράδειγμα, ε, οι εκταρικές επιδοτήσει ε, κάθε χρόνο δηλώνουν τι τέλο πάντων τι καλλιέργειε σου και το κράτο διαμηνώνει μικρή να επιχορήγηση, μία μικρή να επιδότηση, ανάλογα με την καλλιέργεια που μπορεί να δηλώσει. Και πέρσι έναν τεμάχιο που χρησιμοποιώ, δήλωσα το σαν αγρανάπαυση. Δηλαδή, δεν είχα σκοπό να φύγει κάτι μέσα, απλά έπαιρασα οι σκότες μια βόλτα. Όσο πιάνω μήνυμα, ότι για να πληρώ τα κριτήρια της αγρανάπαυσης, πρέπει να μπω με τραχτέρ να καλλιεργήσω το γράφι. Που είναι ακριβώ το <laughs> αντίθετο <laughs> που γίνουν που κάνουμε. δε. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε πολύ πολύ δρόμο να, να διανύσουμε όσον αφορά το θέμα. Ουσιαστικά ο εξυγχρονισμό, εγώ έτσι το έχω μέσα στο μυαλό μου, ο εξυγχρονισμό τη Δηλαδή. ο εξυγχρονισμό γενικά παντού στην Κύπρο. Ναι, ναι. Χρησιμοποιούμε γκολε και φάκς. Ναι, απλά το πάρουμε και σε. Όπω το κάνουμε, είναι ένα, επάγγελμα, ρε φίλε, το οποίο παραδοσιακά δεν είναι τόσο

4-5 μηχανήματα να δουλεύουν. Αν Φαντά, κάποιος θα... κάνει την επενδύση πριν 20 χρόνια, να. σε ποιον εξοπλισμό για μηχανήματα, δεν κάνει νόημα να πάει πίσω στο μάγκινο Αν έκαμε την επενδύση και έκαμε την απόσβεση δεν θα πάει πίσω. Κάποιος όμω που να πει, τώρα στο παιχνίδι, χρειάζεται να δει 150 ευρώ να πάει πιάει τρακτέρ και οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρειαστεί mm. Αν το δείξουμε mm. λίγο competitive επιβραβεύει και εκείνους οι οποίοι το innovation στην ίδια. κάτι διαφορετικό. Ναι. Άρα πλέον ε, το γεγονό ότι επενδύσει πριν 20 χρόνια μπορεί πλέον να μένει στη σημασία. πρέπει να ξαναεπενδύσει για κάτι. Mm -hmm. Επειδή τότε επενδύσει, δεν ένα... να ενάρθουν τέλο πάντων τα λεφτά, ήταν πάντα risk. Άρα αν κάνει κάποιο το ίδιο με εσένα, πάλι calculated risk είναι. κάτι άγνωστο. Έναν ότι να κάνει επιτυχία θα κάνει, αλλά Σε αυτό το σημείο θα ήθελα στα γρήγορα να ευχαριστήσω τους δύο συνεργάτες που υποστηρίζουν το podcast. Τη Thermomix Cyprus, ο πιο σύγχρονος και έξυπνος βοηθός κουζίνας που συνδυάζει περισσότερες από 20 λειτουργίες σε ένα μηχάνημα και το ETAP, η πλατφόρμα διαχείρισης κρατήσεων εστίασης την οποία πιστεύονται εστιατόρια και ξενοδοχεία σε πέραν από 60 χώρε ανά το παγκόσμιο, ανάμεσά του και Κύπρος. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Thermomix Cyprus και το ETAP κάνοντα κλικ στα links που αναγράφονται στην περιγραφή του επεισοδίου. Οκ, ε, okay, ε, εντάξει, καλύψαν κάποιε ορολογίε. Ε, εντάξει, φαντάζομαι ότι όλε οι φορέ του τα απλά. Ε, κάτι που συνδέεται πάλι με το με την ας το πούμε μειωμένη ε, γνώση του κόσμου πάνω στο πώ γίνεται ένα προϊόν. Ναι. Είναι και μειωμένη η γνώση του κόσμου ε, σχετικά με την τιμή που συνοδεύει ένα ναι. προϊόν. Επομένω, εγώ ,τι που θέλω να σε ρωτήσω είναι, δικαιολογείται που τη μικρή σου εμπειρία ή τέλο πάντων με τι ε, διασυνδέσει που έχει στο επάγγελμα, δικαιολογείται η τιμή που έχουν τα βιολογικά προϊόντα ε, όταν δεν είναι ας το πούμε, είναι, η μειονότητα μέσα σε ένα ράφι, είναι. Σίγουρα, πάντα. Του τον καταλαβαίνω, το επειδή είναι κάτι το οποίο μπορεί να δικαιολογεί την τιμή, αλλά ως ένα σημείο. Ας πω ένα παράδειγμα, πάρα να πατάτες, οι οποίε. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι οι βιολογικέ πατάτε μπορεί να είναι πιο καλό το προϊόν κτλ. κτλ. Όμω, θεωρεί ότι ο κόσμο αποτρέπει, ότι οι τιμέ αποτρέπουν τον κόσμο να αγοράσουν και λόγω τιμή. 100%. Πηγαίνει απευθείας στον παραγωγό και είναι πιάσετε μέσα που θέλεις. Εν τόσο μεγάλη διαφορά Να σου το πω έτσι, ναι. Εν τόσο μεγάλη διαφορά. 100%. Ε, όμως... Άρα εκμεταλλεύκονται κάπου έτσι τα σούπερ μαρκέτ. Να σου πω, δεν είναι τόσο Δεν είναι τόσο καταλαβαίνω ότι profit

τα βλέπεις τις έρευνες σου που πάεις ναι, 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 ναι. ναι. αλλά εσύ να το 100 Άρα εντάξει, ε, ε, εγώ ο ίδιος δηλαδή αποτρέπει με η τιμή. Νομίζω νούλους. Βλέπω, wow. το, τα τελευταία βλέπω το διαφορετικά λίγο, επειδή μπορεί να έχει λίγο παραπάνω κάποια προϊόντα και να μπω στη να ενώ εστίχτως δεν θα σκέφτομαι έτσι πράγματα. Ναι. Μπορεί όμως υποσυνείδητα να μου δημιουργήθηκε μια ε, ας το πούμε ε, συνείδηση που με κάνει να, να πάει το χέρι μου πιο εύκολα πάντως ναι, στο, ναι, ναι, στο ναι, ναι, ναι. προϊόν το πιο... Έτσι μάθαμε. Ναι. Πάντα γεραιυκώνω το πιο φθηνό προϊόν, ναι. πάντα στο πιο φθηνό που πάω. Ναι. Έτσι μάθαμε και... Μου κάνει νόημα, ναι. ενώ είχα μιλήσει στην Κύπρο Επίση, δεν μπορεί να δώσει έναν πάγιο ή να δώσει έναν πάγιο ή να δώσει ή να τρώει έναν προϊόντα μόνο, να καταλαβαίνω τα πάγιο Αλλά αν πάει σε πάγιο στον παραγωγό, το έναν πάγιο είναι πολύ διαφορετικά. Πρώτο. Δεύτερο, ο λόγο που συνήθως τα πάγιο προϊόντα, να δώσει έναν τιμές, είναι να δώσει φεύγω μπες στον πεσάζοντα για την ώρα, βάλουμε το λίγο στο σάι. Έχουμε παραπάνω απώλειες σε σχέση με κάποιον που παράγει συμβατικά λαχανικά, για παράδειγμα. Δηλαδή, έχουμε παρα, παραπάνω πίεση που έντομα, παραπάνω πίεση που ασθένειε και επειδή δεν χρησιμοποιούμε συμβατικά σκευάσματα τέλος πάντων, έχουμε παραπάνω απώλειε. Οπότε για να καλύψει τι απώλειε που λε, πρέπει να αυξήσει τον τιμή του προϊόντο σου. Του είναι ένα λόγο. Ο άλλο λόγο που είναι πιο ακριβά είναι επειδή πολλοί γεωργοί, που ασχολούνται με βιολογικέ καλλιεργίε αντιμετωπίζονται όπω αντιμετωπίζονται σε καλλιεργίε. Δηλαδή, έχω τον το έντομο. Ένα ψεκάσω το φαρμακό το οποίο είναι μέσα στα επιτροπώμενα βιολογικά. Ah. Έχω... Πατέντα. <laughs> ναι, έχω το θέμα να ψεγάσω τούν το φαρμακό που είναι μέσα στα επιτροπώμενα μη κοιτοχτώνα. <laughs> που είναι και στις κομπαριπτώσεις είναι πανάκριβα. Οπότε αυξάνει το κόστο <laughs> του <laughs> για να καλύψουν το κόστο πρέπει να αυξάνουν τις τιμές τους. <laughs> Οπότε πρέπει, πρέπει λίγο λοιπόν, να, να μετρήσει τα πράγματα αλλά αν ναι, ναι, επαναλάβω, ποιο είναι υπευθεία στον παραγωγό και να είσαι πολλά πιο happy με τις τιμές που να πληρώσεις, να είναι και ο παραγωγός πολλά πιο happy με τις τιμές που να πιάει. Οπότε νομίζω με τούν τον τρόπο να λυθεί λίγο το... το Όχι, το πρόβλημα, να, να, βρεθεί μια μέση λύση τέλος mm. Αλλά... Άρα ναι. στην ερώτηση κάποιος που μπορεί να ρωτήσει αν αξίζει δηλαδή να, 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 <μιλή> να... πιάσει βιολογικά <μιλή> αντί των συμβατικών ε, προϊόντων. Εσύ απαντάς ότι αξίζει ο λόγος ότι υπάρχει κάποια, κα, κάποιον ρίσκο και κάποια απώλεια στη διαδικασία. Αξίζει με τα ε, για δύο λόγου. Πρώτον, πόσο σε ενδιαφέρει η υγεία σου. Πόσο σε ενδιαφέρει το, τον κάτι φλόρα σου. πόσο, ναι, πόσο σε ενδιαφέρει να φάεις κάτι που είναι ε, ρέμινανς που φυτοφάρμακα και ζήσαν οχτώνα. Ε, πρέπει, πρέπει λίγο να, να ζήσεις ουσία πράγματα, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, θέλεις να τρώεις καλύτερα, να πάει στο βιολογικό. Εν ε, 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 εν, ε, ε εν υπάρχει σύγκριση. Ναι. No. Ειδικά όσο μόνος είναι να με τη χλωρίδα με το στομάχο και το σπάντο. Και, εν, και το... και αξίζει να πάει στο βιολογικό, μόνο για το... Όχι <οί> μόνο για σένα, όχι μόνο για να τρώει γαλλίτρα, αλλά επειδή έχουν και λιγότερη νεκτώση στο περιβάλλον. Δεν επηρεάζουν ε, ε, αρνητικά το περιβάλλον όπω τα επηρεάζει η συμβατική οργία. Οπότε για mm. τον του λόγου αξίζει να δούμε κάτι παραπάνω για να πάει στο βιολογικό. Φίλε, νομίζω πολύ σημαντική η συζήτηση για τον λόγο ότι μάθαμε εμάθαμε νομίζω να θεωρούμε κάποια προϊόντα λάξα, ως λάξαρη προϊόντα. Mm -hmm. Και όταν το πάραμε και να λέω και βαζάρι. Γιατί όταν πάει σε ένα εστιατόριο mm -hmm. fine dining ή mm -hmm. τέλος mm -hmm. πάντων ένα εστιατόριο το οποίο διαλέγει, τέσσερις φορές τα προϊόντα του. Mm -hmm. σάβε, δεν να Ή mm -hmm. ah, πρέπει να το φαΐ μου για να μην πεινάσω. Ε, εγώ θεωρώ ότι είναι το πράγμα ένας κύκλος. Ένα Ένας κύκλος. Όταν μάθαμε να τρώμε να σπάζουμε για να θεωρούμε ότι Επέρασα πέρασα καλά. Να πω ότι εφάμε. Να πω ότι εφάμε. Είναι κάποιες άλλες χώρες με το ποτό. Ναι. που αν δεν τους δεις μες τη γωνιά να τσιγιούνται, σημαίνει ότι είναι πια μπότ. Εσπούδες Αγγλία, μην πες μου. Εσπούδες Αγγλία. Είδες πολλά φανταζούμε. Είδα πολλά, εντάξει, εγώ μου Brighton, το οποίο... Είδες ακόμα παραπάνω. Είδα ακόμα παραπάνω, αλλά πραγματικά, είναι πολύ, έχω ότι πολλά βαθιά μέσα. Νομίζω όλοι είμαστε, Είναι πως νομίζω ναι, αλλά νομίζω στον Brighton i, ma, ε, αγαπούν πολλά την πόλη. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν εκτιμούμε εδώ νομίζω είναι να καταλήξω επειδή στην ερώτηση που κάναμε εγώ πριν να απαντήσω του λίγο του αυτού μου που κάναμε πριν την ερώτηση είναι ποιος είναι να σου μάθει. Mm. Ε. Αν καρτερούμε από κάποια νομοθεσία ή κάποια ευρωπαϊκή έφτασαν μάθει κανένας. Νομίζω ε, από ένας, ένας λόγος που σου πάνε αυτή σήμερα είναι πολλές φορές ακούμε και βλέπουμε κάποια πράγματα είναι ωραία τα labels. Είναι ωραίε εικόνε. Αν δεν γνωρίζει το άτομο. Εσύ σημαίνει τίποτα. Εσύ σημαίνει τίποτα. Mm. Ε, και, και θεωρώ ότι δεν θα μπει στη διαδικασία κάποιο όταν πάει να αγοράσει κάτι στο σούπερ μάρκετ στα λίωρα, μόλις εσχολας, να, να σκεφτεί την ώρα. όσο είναι πίσω από το βασιλικό που έκοψε να βάλει στην πίτσα του. mm. Αλλά τουλάχιστον να δημιουργηθεί ένα awareness Γενικότερα, όχι μόνο μπας στα βιολογικά, εγώ θεωρώ ότι, και να σου κάνω έτσι ένα, ένα challenge τώρα argument, είναι ότι θεωρώ ότι αν δεν το χρησιμοποιήσω σε ένα label, μπορεί να κάνω και κακό. Επειδή όταν εσύ θέλεις να διαφοροποιηθείς, αν δεν είσαι καλά τα με, μπορεί να, το πάρει σε λίγο στο βωμό του κέρδου, δηλαδή, να το πάρει σε λίγο αντίστροφα, αντίθετα, και να δημιουργήσει έναν κακό image γύρω από μια διαδικασία. Εσύ όμω και δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Τι όμω έχουμε και εμεί το πρόβλημα. Ναι. Έχουμε το πρόβλημα με που άποψε ότι δεν μπορώ να ονομάσω την στιγμή να πω κάτι άλλο εκτό από free range ή organic. Είσαι περιορισμένο εννοεί. Σωστέ τέσσερι επιλογέ. Οπότε δεν μπορώ να ονομάσω το, το μου Αυτά που όρνε θε που γυρίζουν λίγο με στην Περπόλη και τρώνε φτάσουν ότι έβρουμε στο. ότι παράγουμε ότι καλλιεργούμε. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορώ να, να το ονομάσω beyond organic το μου, δηλαδή. Οπότε, αναγκαστικά μπαίνει και στο τρυπάκι. Αν θέλει να μπαίνει με βάση τη νομοθεσία. Ναι. Έτσι, επειδή θέλουμε θέλουμε να είμαστε μια νόμιμη επιχείρηση, αναγκαστικά πρέπει να πούμε εμεί. Δεν θέλω να πω το, κλισέ, το ε, κάποια πράγματα που πρέπει να τηρούμε τέλο πάντων. Απλά ξέροντα τι είναι που παράγει το φαΐ σου, κάνει τη διαφορά. Τα το... δεν θέλω να καταλήξω. Ναι, ε, τώρα έτσι λίγο να κάνω λίγο εικόνα κάποιον ο οποίο μπορεί να μα ακούει και και αν είναι 800 ευρώ μήνα. Ε. Και μπορεί να πει με το δίκιο του. Τι μα λέει τώρα εσείς, σας... α πούμε. Ναι, συμφωνώ. Εγώ να πιω το πιο φθηνό κόφιλεξ που έχει και να πιω, να με το γάλα μου τη νύχτα απλά και να με Ναι, να κάνεις εμπόρηση, να και, ναι, και... και αυτό που λέω ότι πολλοί παραγόντες ε, που έχουν ρόλο, εμ, περιμένουμε από τους βέντορες, δυστυχώς, να κάνουν το awareness. Ε, εν, εν, επειδή αδέν οσον όσο, είναι ράφιρ, φίλε, είναι να mm. Εκτός που το, εκτός που, εκτός που ο ε, έχει ένα backstage πιστεύω παιχνίδι το οποίο πρέπει να πολεμηθεί όχι και δημιουργώ τώρα μια ε, ατμόσφαιρα πολέμου λίγο ξέρω απλά <laughs> εν ε, 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 καλό να προωθούμε κάποια προϊόντα τα οποία έχει, να, έχει έναν τρόπο μελετημένο που πεις <laughs> και τούτο πράγμα όντως ε, φαίνεται στο αποτέλεσμα ε, να φάεις έναν μπραντς εγώ ε, μπορεί επειδή ασχολούμαι με μαγειρική ε, να καταλάβω αν είναι καλό ταύκο δεν ξέρω, δεν ξέρω με κανένας. Αλλά εγώ δεν να καταλάβω. Είναι να καταλάβω αν είναι καλή η τομάτα. Αν και πάσαν τώρα με την τομάτα. Δεν μου γιατί ρε φίλε, σημαίνει, σημαίνει το Ευάγγελμα σου. Γιατί οπότε πάω Ελλάδα. Εντάξει, και Κύπρον έχουμε ώρες, λέω. Αλλά οπότε πάω Ελλάδα και φάω χωριάτικη. Μπορεί να στο πιο, το πιο τόπο. Η, αδίρε, φίλες, η, και ο τους φίλε, είναι απίστευτη. Γιατί η Μεσόγειο, βασικά, η ερώτηση, γιατί η Μεσόγειο παράγει καλύτερα προϊόντα από άλλε χώρε. Τι γρήγορε συνθήκε, ο ήλιο. Του τον ενή. Ναι, άμα στην στη, στη Βουρέα Ευρώπη ή στην Αμερική ε, οι η των προϊόντων παραγούνται σε τεράστια θερμοκήπια με, με τεχνητού φωτισμού και θερμοκρασίε, ε τρώεις πλαστικό φαΐ και να γεύσεις ένα πλαστικό φαΐ. Και στην Κύπρο έχουμε πάρα πολύ πλαστικό φαΐ. Και από Λαδία, και από Γερμανία. Ενώ πολλοί που παράλληλα πολλοί που τους μας πετάσουν φαΐ. Δεν μπορώ να τράβω την σκέτουτο. Αλλά ναι, πρέπει φέτος να δοκιμάσεις και αν το και Τώρα το καλοκαίρι είναι το φθινόπωρο και το χειμώνα που παίρνει να προσπαθήσουμε να αυξήσω την παραγωγή λαχανικών. Επειδή όπως είπα πριν θέλω να γίνει το κύριο enterprise για τους λόγους που ανέφερα ότι δεν μπορούμε να έχουμε Όσε ναι. όσες κότες θέλουμε επειδή μετά είμαστε απλά, κάνουμε απλά ό,τι κάνουν όλοι οι άλλοι. Ε, καλλιεργούμε τον 1.6 εκτάρια και έχουμε μόνον 300 κόδες. Άτε να γίνονται 350. Αλλά όσο και αμέ. Αυτό είναι ένα, ένα πολύ νομιντα προϊόντα όσον αφορά λαχανικά, μέλι, δεν ξέρω εγώ, οπότε... Να τα δοκιμάσεις είναι να μου πεις. Τα ντοματίνια, εγώ μόλις όλες εικόνα ντοματίνια είναι ντοματίνια με ελαιόλαδο και λίγα μπαχαρικά και μια όμορφη έτσι μπουράτα να την κόψεις που Ασπορτίζει που λέμε. Σε λίγο λάδο πάνω. Τρία λιγά, ρε φίλε. Τρία λιγά, απλά ταξιδεύτης. Είναι το απόλυτο νομίζω καλοκαίρι νομίζω για το μαδί. Το καλοκαίρι είναι πολύ ζεστή. Αν θέλουμε κάτι ελαφρύ, πάντα να πάεις σε τσιρκιό. Και το ίδιο είναι και λεμόνια. Δηλαδή, αν σκεφτείς η Μεσογείο στην παραγή, νομίζω θα

Πάλι εξαρτάται από τι μεθόδου καλλιεργία. Δηλαδή, είναι καλύτερα να εξυπηρετούμε τον κόσμο μας πρώτα και μετά. Επειδή είναι η πιο intensive μεθόδη καλλιεργία συνήθω είναι εκείνη που είναι πιο... έχουν πιο παραπάνω impact στο περιβάλλον. Οι δεν ξέρω κατά πόσο να είναι καλά να... να να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε τα μοντέλα Κίνα. Μια ναι, άλλη ερώτηση, με τη μεθόδο που ακολουθείς εσύ, μπορείς να βγάλεις τόσες πολλές ποσότητες. Μπορούμε να ταΐσουμε τον κόσμο. Εν το, εν, εν, εν istant, ερώτηση πάντα που πέφτει, mm. χρειαζόμαστε να απλά παραπάνω φάρμες του, του τυπου uh -huh. δηλαδη uh -huh. αν έχει πέντε δουν στιγμή η Κύπρος, για παραδείγμα, να χρειαστούμε 50 πιο μικρέ. 50 πιο μικρέ σημαίνει 50 παραπάνω οικογένειε μπορούν να καλούν τη ζήτησή του που είναι το πράγμα. Σημαίνει πολλά πιο πτω μικρή πτωση του περιβάλλον, σημαίνει πολλά καλύτερη ποιότητα χώματο, πολλά καλύτερη ποιότητα αέρα που αναπνέουμε. Γίνεται, θέλουμε παραπάνω κόσμο να ασχοληθεί με το πράγμα. <στη> ε, το θέμα όμω τη εξαγωγή είναι κατά πόσο μπορεί να κάνει καλό, καλό contribution. Πάρε, δηλαδή, στην εγώ, οικονομία μα, <στη

πιανούμε το κέρδος πάνω στο την οικονομία τη χώρα. Τα είναι ασχοληθεί παραπάνω ο κόσμο με το πράγμα. Ναι. Έχει παραπάνω ο κόσμο, παραπάνω ζωή, παραπάνω εργοστάσια, παραπάνω μηχανήματα. Mm. Πιστεύω παραπάνω ο κόσμο να ασχοληθεί με του, του είδου η οργία. Τι σημαίνει θερμοκηπίο. Άλλο ένα πράγμα που ο Οκ. Επειδή θέλουμε να τρώμε έναν κουράκι και το μάδαν το σημόνα. Τι, ποιά είναι η τεχνολογία και ποιά είναι η μέθοδος πίσω από θερμογήπια, δηλαδή. Για να είμαι και επειδή δεν έχω πάρα πολύ την εμπειρία με το θερμογήπια για τις ειδούς καλλιεργίες, που τις λίες γνώσεις που έχω είναι απλά μεγάλε εγκαταστάσει που τις θερμαίνουμε πετρέλαιο στην ειδόση άλλα καύσιμα, να έχουν μια σταθερή θερμοκρασία πάνω από 25 βαθμούς νομίζω το χειμώνα και να παράγουν προϊόντα που παράγονται συνήθως το καλοκαίρι και την άνοιξη. Επειδή μάθαμε σαν καταναλωτές και όπως στην Κύπρο, ενώ το παγκόσμιο ότι ε, θέλω να τρώω το, το πράγμα τώρα και ολόχρονα. Mm. Θέλω να τρώω ντομάτα κάθε μέρα 365 μέρε στον χρόνο. Εμάς δεν μπορούμε να παράξουμε ντομάτα ναι. κάθε μέρα 365 μέρε στον χρόνο. Ε... και εγώ δεν ήθελα να παράγω λαχανικά οποιαδήποτε σε ζω. Απλά να κάνω μια προσπάθεια με, με τρόπο που να μένει τόσο μεγάλη επίπτωση κυρίω στο περιβάλλον του λοσπάντου. Δηλαδή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κι εμεί κάποια ε, structures σκίαση για να παράξω φιλόδι, κάποια φυλλώδη λαχανικά το καλοκαίρι για παράδειγμα. Αλλά ως τσάμε, το ιδανικότερο είναι να τα, να τα, να τα εφήτευκα, ξέρω εγώ, μεταξύ των γραμμών μου που να τους παρέχουν τη σκίαση, που είναι το μικρό κλίμα το πιο δροσερό και να μπορούν να κάνουν thrive το καλοκαίρι. Ε, αλλά ναι, Τώρα το θέμα θερμοκήπιου, ξέρω στην εγώ, Κύπρον, είναι... Άρα στην Κύπρο, τι δεν μπορεί να παράξει χωρίς θερμοκήπιο. Τι δεν μπορεί να παράξει yeah. χωρίς θερμοκήπιου. Hey, το θερμοκήπιο εκτός που εύκολη λύση mm -hmm. για να παράξεις σε περίοδο που δεν μπορείς, hey, γενικά έχουμε ένα θερμό κλίμα εδώ, δηλαδή, mm -hmm. και ο Σιμώνας μας, και <laughs> <μόνος. laughs> ο mm -hmm. άρα, έχει προϊόντα τα οποία τα τους κάνει καλό ο χειμώνας τα οποία δεν μπορούμε να παράξουμε τα μέσα. Σαν κυρίως το αντίθετο. Στην Κύπρο μπορούμε να παράξουμε τα πάντα από οποιαδήποτε στιγμή αν είσαι στις καταλήσεις Ε... Και όπου θέλω να πω είναι ότι σε χώρες οι οποίες είναι ψυχρές και προϊόντα τα οποία χρειάζεται ακόμα και είναι το ψυχος για να... τα οποία εμείς δεν μπορούμε να έχουμε τα μέσα. Όχι. Παραπάνω δηλαδή πιο ψηλές δημοκρατίες που είναι καλόντος. Ναι, έχουμε πολλά ευνοϊκό κλίμα. Ενώ μπορούμε σχεδόν να παραξήσουμε όλο χρόνο. Σχεδόν. Απλά ναι. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο τι μεθόδου μα. Λίγο. Μικρέ αλλαγέ και να χτίσουμε που ζούμε. Εντάξει. Δεν μπορώ να κάνω την ερώτηση. Είναι ότι. Εντάξει. Είσαι πρώην Pouvoir. Εκτός που το γεγονός ότι για κάποιο λόγο σε κούρασε το επάγγελμα που από ότι ξανά είπες σε άλλη συζήτηση, θεωρείς ότι είστε σε εγκάντων η συγκεκριμένη ενασχόλησή σου ή ήταν κάτι που απλά διαρκάσανε όπως εσύ είπες στο ταξίσου, είστε τυχαία, δηλαδή θεωρείς ότι είσαι σε έναν awareness που πριν το οποίο εκμεταλλεύτηκες στη συνέχεια.

προ τη φύση τέλο πάντων και την παραγωγή. Μου, και απλά όταν επί Αυστραλία να πλάσει ουρευτή, ότι οκ, το είναι το lifestyle που θέλω, το είναι το πράγμα που θέλω να κάνω, απλά να δοκιμάσω το κάνω σπίτι μου mm. ε, στην Κύπρο. Νο. Και κάπω έτσι ξεκίνησε. Ε... Πάει λίγο κύκλο τη συζήτηση, αλλά ναι. η δυσκολία, οι πρώτε δυσκολίε που αντιμετώπισε όταν. πέραν που τις που ήδη περιέγραψε λίγο λοιπόν, κοινωνικό διάφορε και μέσα σου για την απόφαση. Πρακτικά δυσκολίε που αντιμετώπισε, ποιε ήταν έτσι κυρίω. Ε, Ενθικιό εδώ είναι οι δυσκολίε. Δηλαδή είναι πρώτο mm. ε, δηλαδή να κάνει πελατολόγιο, επειδή δεν μπορεί να πουλήσει τα προϊόντα σου, δεν μπορεί να έχει φάρμα. Αυτό είναι απλά χομπή. Και δεύτερο, θέματα παραγωγή, δηλαδή λίγο οι καιρικέ συνθήκε, λίγο η πίεση για παράδειγμα που έντομα και ασθένειε. Ναι. Αλλά τούτα έχουν να κάνουν νομίζω κυρίω με εμπειρία, αναπηρία. Α, είναι πολύ λίγο, Ναι. Μπορεί. Απλά νομίζω η πιο δύσκολη. Το, μεγαλύτερο το, το challenge του πάντων είναι το να κάνει το, το επειδή χωρί cash flow, εμπόρι να πει, εμπόρι να προσθέσει, εμπόρι να μην τίποτα. Πού βρίσκεσαι σε εντό σημεία. Από στην μέση, νομίζω. Είμαστε σε, καλό δρόμο. Ξεκινήσαμε με μηδέν πελάτε και αποκτήσαμε έτσι έναν πιστό πελατολογίο τη στιγμή. Έτσι, όσο προσθέτουμε προϊόντα που κάνουν πράγματα, νομίζω ότι σταδιακά αυξάνεται, απλά παίρνει χρόνο. Και είναι κατανοητό, ενώ ο κόσμος ο κόσμος θέλει ο χρόνος να σε εμπιστευτεί, θέλει να δοκιμάσει από προϊόντα σου, θέλει να έρθει κάτι να που κάνεις. Αυτό είναι όπως είπα πριν, έχουμε πάντα Policy. Όποιος θέλει να έρθει, όποιος θέλει να έρθει, να δει να πώς μεγαλώνουμε το φαΐν του. ειναι για το μέλλον μας είπες. Α, μάνα

Προτιμώ να παρά να βάλω ζαχαρή. Προτιμώ να βάλω μέλι. Όμως, αν ψήσεις το μέλι, χάνει όλα τα θερτικά αισθαντικά που κάνουν το μέλι. Ναι, μιλώ τώρα για κάποια mm. άλλα, για dressings. Ναι, 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 Για μια μαρινάδα η οποία ένα ψηθεί με, με άλλα, ένα προϊ... συνδεθεί με άλλα, υλικά που θα το καταστρέψουν. Okay. Ένα σαν, καταλάβες, ε, πάνω στο κρέας, ε, για να ξυπνήσεις τη μαγιά. Ναι.

Και επειδή έβαλα <laughs> <δε φαλά laughs> τόσα πολλά πράγματα ταυτόχρονα μες στο πρόγραμμα, είπα να μην το κάνω, επειδή ε, 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 έκανα πολλές φορές, αλλά πεθάνε μου δυο φορές και το πήρα καλά. <laughs> 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 Κα, <laughs> κακοφάνηκε μου. <laughs> <laughs> αφού είναι εντζόμπουλα, είναι ότι είναι το πετ σου. Ναι, τέχει. Αφού είναι ένας οργανισμός ο ψυγείος σου, είναι. Εν αλήθεια, μπήκα στον πειρασμό να παραγγείλω και στο τέλος μπορεί να παραγγείλω και, έχει συσκευέ οι οποίε λύνουν πρόβλημα. Okay. Στο oh, it, <usur> Αχ, το πρόβλημα. Θα... Έχει του σταθερή θερμοκρασία. Που είναι έτσι, σαν να πεθάνει. την εφορική είναι ένα Είναι έτσι, να πεθάνει. Αυτό Είναι κάτι πολύ σοβαρό. Ε, το μέλην εσύ δηλαδή. Όταν λε, έπιασε ένα χώρο, δηλαδή. Πώ πάει η μέλι, πώ, πού, πώ τη βρίσκει, ξεκινά Αγόρασα τι τέσσερι πρώτε μελίσσα μου βασικά, όχι ψέλε. Οι ψέλε είναι μικρά, α να βάλει τι μελίσσε μέσα. Okay. Αγόρασα τα τέσσερα μελίσσα μου που επαγγελματία μελίσσε ο πριν τρία χρόνια. Mm. Και που τέσσερα μελίσσα έχτισα όλα τα μελίσσε ω που έχω φέτος, που είναι τεράστια διαδικασία. Δηλαδή, άμα θέλει να φτιάξεις μέλη, ε, οι εργασίε ξεκινούν από την προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή, πρέπει τον προηγούμενο χειμώνα να είσαι σίγουρο ότι οι μέλη σε σου έχουν αρκετά αποθέματα τροφή. Δηλαδή, επίδραστε σε μια αυτοφορία πλούσια, αποθηκεύσαν πολύ μέλη, ακριβώ πριν το χειμώνα, δεν θα πιάσουν το μέλη. Mm. Ε, να το αφήγει, να ξεσυμουνιάσουν για να έχεις ένα δυνατόν μήνο νωρί νωρίς την άνοιξη να είναι καλή βασίλισσα που να γεννήσει, να γεμώσει τα πλαίσια τι κυρίθρες που να τους βάλει να τις βοηθήσει να χτίσουν να τις κατευθύνεις παραπάνω που να τις βοηθησεις mm -hmm. να βρουν το ένα ναι, επειδή θέλεις να πιέσεις το μέλι αφού να έχεις και εκείνες όλες οι μέλισσες, και όλο το δυνατόν το μελίσσιν που να έχεις την άνοιξη εν να γίνει μέλιν το καλοκαίρι. Εν να πιάσεις που γίνονται από θέματα μελιού, το μερίδιο σου. <ξεδύτερα> Πάντα αφήνων τα τσουρά της μέλισσας. Ε, ναι, έχει πολλά είδη μελισσοκομίας που το πολύ intensive, την πολύ intensive μελισσοκομία μέχρι την τέτοια natural, τύπου σε την εφορκέτη μελισσοκομία, εμείς είμαστε κάπου στη μέση ισχύει δηλαδή ότι ε, κάποιοι, ε, κάποιοι τρόποι σε ή τέλος πάντων κυριολεκτικά ε, βασανίζουν τις μελίσσες για να βγάλουν, να ποσότητες. Ναι, το, η, η πολλά εντατική μελισσοκομεία ναι, καταπονεί το μελίσσι, προκαλεί ασθένειε, ξεκινούν τα προβλήματα νομίζω που είναι η εντατική μελισσοκομεία. Δηλαδή η μελισσοκομεία που ξεκινάς ε, τροφοδοσίες με υποκατάστατα μεγιού, mm. που το χειμώναν τότε ώστε να είσαι μεγάλα μελισσοσμήνη ε, αδύνατα μεν αλλά ευφανισιακά μεγάλα τα οποία να βάλουν σε μεγάλες ποσές πιο μετά. Ε, μετά όμως που γίνουν στους τριγούς άφηκες πίσω έναν έναν αδύνατη ε, μέλισσα, έναν αδύνατον καταδικασμένο μελίσσι οπότε πρέπει να είσαι κάπου στη μέση. Αν όχι για το natural τουλάχιστον κάπου στη μέση. Κοίταξε, εντάξει, ε, 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 μια διαδικασία που νομίζω ότι θέλει πολλά έτσι, προσεκτική ε, ναι, δια, θέλει... διαχείριση και που τσομούν θέμα ναι. Ναι, εσύ, εσύ, τώρα που ξεκινήσαμε, ανοίξε το αντιπροέξεις, συνέχεια, αλλά ήταν λίγο η που ε, ήταν όλο το δικό μου. Μόνος ε, σου, παλέ, η ε, διαδικασία, το καμνίς, μόνος σου το καμνίς. Την επιθόρηση είναι το μελισσό γενικά, ε, ναι. Μόνος. Ναι, έχω ένα φίλο μου που είναι γιος μελισσοκόμος, που κάνει τις ίδιες πλαγιές που κάνω κι εγώ συνέχεια. Οπότε μαθαίνουμε στον ουσία μαζί. Έχουμε πολλή δρόμο να, να διανύσουμε. Όμως, ένα πανέμορφο θέμα είναι η μελισσοκομία, ότι ποιο δάσος ποτέ και να τέγει το, δηλαδή κάθε χρόνο μαθαίνει κάτι παραπάνω. Και όχι να μιλήσει ακόμα κόμμα στι περιοχέ μα που ασχολείται τώρα, νομίζω σιγά που. Στι περιοχέ. Υπάρχει στις ένα μοχό. Ναι. Ένα Εγγλέζο, ο Κύπρο τα τελευταία 40 χρόνια. πάντα η κουβέντα που λέει δηλαδή είναι ότι ε, beekeeping isn't rocket science είναι πολύ more complicated. Πολλά θα είναι λίγο. Ναι. Οπότε, 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 οπότε. Κάθε, κάθε χρόνο να πλουτίζουμε τι γνώσει μα, να σταματούμε να θυκευάζουμε, να σταματούμε να, να παρατηρούμε, να βλέπουμε το πώ οι διάφοροι χειρισμοί μα διούν διαφορετικά αποτελέσματα. Ένα ε, τέτοιο το θέμα. Ναι. νομίζω όλα όσα έχω να ασχοληθώ κάθε μέρα δεν θα σταματήσω ποτέ να μαθαίνω. Που κάνει το να μην κρίνεις πιο exciting, πιο... Ε, κοίταξε, η αλήθεια, όπως λοιπόν, 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 ε, βλέπω λίγο τη συζήτηση μου, λίγο γνωριστήκαμε, ε, είσαι άνθρωπος, νομίζω που αρέσει και σου το challenge. Ναι. Και νομίζω είσαι λίγο σφουγγάρι, όπως σε ψυχολογικά. Σφουγγάρι. Και αν είναι συνέχεια <laughs> πληροφορίες και, λοιπόν, λοιπόν, και... Λοιπόν. κάνεις το safe. Λοιπόν. Ε, προσπαθώ, μιλώ με κόσμο συνέχεια που έχει πάρα πολλά εμπειρία από μένα. Και ε, βάζω συνέχεια, <laughs> με λίγο συνέχεια, προσπαθώ όσο μην ναι. πολλά να είμαι πιο σωστό στη δουλειά μου, πάντων, για να έχω καλύτερα αποτελέσματα. Πολλά κατακάμεις. Πάει πίσω στο business model και στο ότι θέλω να, να δουλέψει το πράγμα. Διαφορετικά, αν υπάρχει λόγο να το κάνω. Ναι, ε, και έστω λίγο είδα, πάει πίσω το μυαλό σου, Ζαλή, ένα φύγα κάτι για να κάνω κάτι στο μέτριο, να το, όχι στο μέτριο, να το μελετήσω τέλο πάντων. Και επίσης θα αφήνω να τη δικαιωρία αν δεν έβλεπα ποτέ να το πραγμα Οπότε αυτό νομίζω, καλά να έρθει κόσμος μέσα από όσοι αφιβολίες μπορεί να δουλέψει το πράγμα. Αυτά είναι να το αγκαγιάσει ο κόσμος. Επειδή α, δεν μπορεί να τα προϊόντα σου δεν τίποτε. και ο 28 μέρε. Το που σε φέρα κατά σήμερα το μεσημέρι. Προσπαθήσω ανέβω ώρα να κάνω διάφορα. Σκεφτούμε ράμεν, αλλά άνοιξα θα βρω ώρα. Αφιλεγγύη, <laughs> 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 ναι, να έρθω για ράμεν. Ναι, ωραία διαδικασία. <laughs> Είναι ένα δίμερο για το ράμι. Θέλεις, θέλεις. Εξαστάζεται να βάλεις διάφορα μέσα πράγματα. Θέλεις να κάνεις στοκ. Να να χειμώσεις πολύ. Να το κάνεις και εσύ στοκ. Ναι. και ο Μαρεύκης. Παραβάθει, το κάνεις. Εσύ, από το πόσο... Ee, πόσο μου η μέρα τη εβδομάδας, πόσα ώρα αλλά συνήθως δεν νύχτα αρέσει και μου να... να, κάνω κάτι εύκολο, κάτι... Να... Να... να, με ολας, να κλείσω την ημέρα με τον τροπο <laughs> Το slow και το pressure cooker είναι πολλά βοηθητικά. <laughs> Οπότε, άμα λείπει πολλές ώρες ή άμα είναι να πάει σπίτι για ένα μισάρο και μετά να πάλι. προετοιμασία σου, στο φεύγεις, το πόδι, φεύκεις, νέα, φαίνε, δيمο, Και Και <laughs> 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 Πριν να κλείσω, ξεκινήσαμε ξεκίνησα ένα ritual με πέντε ερωτήσει. στα γρήγορα, ο να μου πεις πρώτα απ' όλα ποιο είναι το αγαπημένο σου υλικό. Επειδή πες μου, Τζέμα, ρεύκε, τσότσι, γενικά, ποιο είναι το αγαπημένο σου υλικό, όχι μόνο που το παράγει εσύ. Εύκολα και είναι τα αυκά. Μπορεί να βρει αυτά, κάνει ό,τι θέλει. τα όπου θέλει. Δηλαδή, το

ξαφιάβασα, είναι ότι αν πάεις σε μια κουζίνα και βάλουσε να κάνεις interview αν, για chef ή τέλος πάντων να σε βάλουν να κάνεις κάτι ένας ο οποίος θέλει να καταλάβει να, αν ξέρεις να μαγειρεύεις, είναι να κάνεις, να κάνεις Α, καλά αυτά. Ναι. Okay. Ενώ όλα τα είδη, το, το φραστό, ναι, 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 το ναι. ποσέ, το, και τα λοιπά. Λοιπόν, αγαπημένη κουζίνα. Καλή. Τα λέει εκεί. Τα Εύκολα. Τσακ, <laughs> 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 Η Ιταλική πίτσα, μακαρονάδες... Πίτσα, μακαρονάδε. Ζυμαρικά, μας μα ακούσει ο Ιωαννίδη. Ναι, πάνε με καλή καρπονάρα, α πούμε. με τον ταυγά, να μην Η, η κλασική καρπονάρα. Η κλασική την καρπονάρα. Οποία, την οποία ένα φίλο πρόσφατα είπε ότι μπορεί να μην υπάρχει. μπορεί να μην υπάρχει. Η κλασική. Άρα, Ιταλική. η Ιταλία. Όχι όσο είναι λάθος, αλλά πια είναι Αν καταφέρω, που ευελπιστούν να καταφέρω να πάω και φέτος, απλά έχει μια τριετία να το λάνε ταξίδι, λόγω της δουλειάς μου. είναι εύκολο απλά τα, να τα φύγω όλα για να φύγω για να με φύγω. είναι εύκολο να, να, τα, να φύγω και να τα φύγω όλα για τρεις ημέρες, όχι μόνος. Ζεμόνος. Ε, Πού να πάει. Να έχω όσο λίγο τον αρθό μου όταν έρθει από τα σπουδιά στον Αναλάβη για μια εβδομάδα φέτος να κάνω το πρώτο μου αξίσθημα από τρία χρόνια. Ξανά Ιταλία το ξανά για να πάει Ιταλία. Που είναι ένα από τα πράγματα που με πειράζει τούτο. Το ότι λατρεύω τη δουλειά μου, δεν θα κάνω ποτέ τίποτε άλλο πλέον. Πλέον. Ναι. Αλλά ναι, πειράζει με λίγο το να θεωρώ ότι προϋποθέτει ταξίδια. Να δεις, να δοκιμάσεις. Ακριβώς, θα ήθελα να πω σε μια φάρμα στην Ελλάδα που κάνει ακριβώς το ίδιο σύστημα με μένα. mm <σχεδίου> Νότι, Market Garden, να πει όλες τις ιδέες, να δω πώς πουλούν τα προϊόντα τους, πώς παράγουν, πώς φυλάουν τα προϊόντα τους. Αν είσαι μάστρο, να του πω να του βάλει άδεια εκπαίδευση. Επειδή είναι χτε, με άδεια εκπαίδευση. Έτσι είναι άδεια, είναι Α καλύψουν τα έξοδα. Α Εντάξει, με να κάνει εικόνα τώρα σε 30 χρόνια να όπως πάει ας πούμε σε 30, σε 130 πως πάει σε δικηγορικό να πάει να δουλέψει σε κάτι ποτού τα φάρμες και τα λοιπά να βάλει και άδεια σου Να ήταν καλό Επόμενη ερώτηση αφού μου αρέσει και νομίζω ψάχνει την μαγειρική έχεις έστω και έναν άτομο έναν σεφ που να σου να αρέσει και να μου παρακολουθείς Νομίζω τον Τάλ Μπάρπερ νομίζω τον Blue Hill Farms στην Αμερική ε, μόνο και μόνο επειδή έχει δική του φάρμα ah. και χρησιμοποιεί τα προϊόντα του στα αστιατορία του. Και δεν ήξερα αν, ε, αν υπόψη είναι καμένα από λάσπο των αυκών με κόκκινο κρόκο ε, χρησιμοποιά Είναι βάλε το μέσα σε κρασί Όχι, ε, τα είσαι τις κότες, τσίλις Wow. Είναι δική του παραγωγής, Τι <laughs> λέει. Που είναι πολλά ψηλά σε, σε καροτένι. Σε χρωματίζουν τόσο πολλά τον κρόκο. Που... Τα ήζητε τσίλι. Οι κόδε είναι όμνιβο. Οι κόδε είναι μαφάγε των τα πάντα. Ό,τι πέσει με και εσύ πέσει μέσα μα εφάνει οι βουνίδε. Αμήνει λέω να κινείδο. <laughs> ε, οπότε τους βάλει να φάνε. Ναι, είχα, είχα, είχα το δει, Έθιμα ακριβώς πώς τα ονομάζει, αλλά ναι, τα είσαι τα τσίλις, είσαι και ο κρόκος bright κόκκινος και είναι ένα που ήταν κουρμέ κατά του. Η καλά μετά. Ναι, δεν έχουν, taste buds, δεν έχουν τα ρεσέπτ, δεν καταλαβαίνουν το αν το φάει είναι spicy ή όχι, νομίζω είναι λαμπλάντ για τις ορνηθές, Γι' αυτό που λέμε εσείς το φέντης όρο. Ναι, ναι, ναι. Εκμεταλλευκούμαστε το σύζαγωγικά. Τον επειδή οι κότες μας δεν τρώνε μόνο ζωοτροφές. Δηλαδή, τουλάχιστον το 50% της διατροφής τους είναι προϊόντα που παράγουμε. Είτε εν φρούτα που είναι εγκατάλληλα για είτε λαχανικά που μεγαλούσαν πολλά, είτε είναι πετύχαν, Ό,τι παράγουμε τρώνε και κότες και είναι ούτε yeah. right. uh, το χρώμα του κόκκου, ούτε το ασπράδι, ούτε 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 στον ούτε 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 Αγαπημένο εστιατόριο, ούτε ούτε απαραίτητα Κύπρο, στον κόσμο. Αγαπημένο εστιατόριο στον κόσμο. Στην Κύπρο και στον κόσμο. Όχι γενικά, μπορεί να είναι στην Κύπρο, απλά την Κύπρο δεν θα τους καμωσιάω τα ατόμα μας επειδή πείραξε με λίγο τους αδικιστούς προσφατά κάποιον άλλον μπορούμε να πούμε στα όνομα κάποιον άλλο στη Ρώμη είχα πάει σε μια τρατορία που μου άρεσε πάρα πολλά αλλά νομίζω να δυσκολεύτω να θυμηθώ το όνομα της ναι, δεν τρατορία, δεν μπορείς να έφαμε στη ώρα καρπονάρα, ναι. Yeah. φάμε έναν πιάτο με, με σηκώτη, έναν πιάτο με beef cheeks, ναι, φάμε καλά. Yeah, <laughs> ναι, φάτε καλά. Ναι. Α, τα φορτουνάτα νομίζω ονομάζεται. Τα <laughs> φορτουνάτα. Ναι. Okay. Στο φι... κάμπο τη Φιόρη νομίζω που Να σε γελάς. Νομίζω να... ε, ε, ε έναν τα πολλά σποδέα. Α, και φάγε ένα, έναν πολλά ώρα στη Ατορία στην Εσθονία, στο Τάλιν. Yeah. Πρωτεύουσα, ναι. Ναι, πάλι είναι δυσκολεύτο να θυμηθώ το όνομα. δεν με να τα σημειώσω κάπου. Τι ήταν, τι κουζίνατε. Βασικά, πίσω από το εστιατόριο υπάρχει φάρμα και χρησιμοποιούν τα προηγουμένες φάρμα. Και ήταν το που μου έκανα τότε. Το φρέσκο Ναι, χρόνια που έπιαζε και μου εντυπώσει και ακόμα σε έναν πολλάριο εστιατορίο που πήγα όταν ήμουν Αυστραλία ήταν το εστιατορίο που ήταν σε φάρμα δε φάρμα ονομάζεται η φάρμα το εστιατορίο θέμα ακριβώς το όνομα του που πάλι χρησιμοποιούν μόνο υλικά από τη φάρμα και <laughs> <laughs> κάνουν το μενού τους και ήταν αν ξέρεις κάτι παρόμοιο ήταν καλά το πιο κοντινό νομίζω είναι το πράγμα που ανοίξει το πολύ Εντάξει <στονίκο> <στονίκο> Γιατί ο ένα ασχίτσε είναι μια κουζινούα πίσω από τη φαρμασία. Ε, επειδή τώρα έχω την ώρα. Τώρα, 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 είμαι. Έσαι Ωραία ιδέα, ρε. Μπορεί να είναι. Τι να έτσι ένα short menu. Μια ξε, μέρα. Συνδικευμένα πράγματα. Ιστανταν. Τι να δει κολλάκι την τιμή. Ναι. Εν τω νύρω. Μια μέρα. Αντέ. Στην τελευταία ερώτηση αν έπρεπε να αλλάξει κάτι, στη μαγειρική σκηνή και στο food industry της Κύπρου. Κύπρου. Ακριβώς είναι το πράγμα που συζητάμε τώρα. Ε, πιο πολλά εστιατόρια farm to table. Μάλιστα. Ναι, δηλαδή Είναι πολλά σπουδόν πράγματα να πάει σε ένα εστιατόριο που να σου φυκάλει ένα μενού με ό,τι έχει ο παραγωγό ή ό,τι έχει η φάρμα του εστιατορίου τέλο πάντων, τον εβδομάδα, τη τον την ημέρα του Σαββατοκυριακού. Δηλαδή, να τρώεις μόνο εποχιακά. Επειδή νομίζω... Είναι πολύ exciting. Νομίζω όχι μόνο για εμάς που επομένουμε να φάμε, αλλά και για το chef. Το challenge, πάντων, που πρέπει να βγάλει μενού με ένα που έρχεται την εβδομάδα. Ναι, και τα challenge. Ναι, νομίζω το farm-to-table νομίζω scene που είναι πολύ Νομίζω μπορεί να βάλεις ιδέες σε κάποιους. Ε, μακάρι, να αρθούμε. Αν είμαστε εμείς, the farm να κάνουμε πολλά ωραία, ωραία. Ναι, υπάρχει παντού στον κόσμο αυτός στην Κύπρο, νομίζω. Πολλά ωραία ιδέα και θεωρώ ότι και το κλίμα για το κάνεις. Δηλαδή, ειδικά άνοιξη, είναι ωραία κάθες έξω και να... Δεν αφού είναι

σε θα περιμένει σίγουρα καλεσμένους, ε, ναι, πάλι κάτω από την ομπρέλα του, του φαγητού, αλλά με διαφορετική προσέγγιση, διαφορετικές κουζίνες, okay. ε, και κυρίω, πάω λίγο στην προσωπικότητα παρά το θέμα αναπαραίτητα. Okay. Ε, σαν στόχος. Mm. Ε, νομίζω ότι ήταν καλό το σύζυγό. Ε, με, με αρκετά ενδιαφέρον θέμα. Πόσα επεισόδια να περιμένουμε. Πολλά καλή ερώτηση. Θα είναι πιο busy το ε, επόμενο ε, Θεωρώ ότι εν μπορεί να είναι μέχρι τα διπλάσια από πέρσι. Αλλά τούτο είναι ένα μεγάλο ε, στόχο. Μακάρι να είμαστε καλά. Σίγουρα είσαι δικηγόρο. <laughs> <laughs> ναι, ε, ε, εντάξει, όπω <laughs> σήμερα του, ε, Που βρίσκω, όχι για τούτο, ε, γενικότερα νομίζω με λέμε μαζόχα και θα πάμε χωρίς γενέκα μου να ρωτήσεις. Ναι, εσύ και περιμένεις πράγματα που σαν την περίοδο, το Ναι, εντάξει, εγώ νομίζω ότι μακάρι απλά να έχει όρεξη ο καλεσμένος να έρθει να κάτσει να μιλήσουμε όπως σήμερα και να πούμε πράγματα τα οποία θα βάλουμε με όρια, με απλά να αναφέρουμε στην επιφάνεια θέματα τα οποία μπορεί αλλού να μην τα ακούσει κάποιος, και, όπως πάντα, απλά να τρώμε Κάλα. Να τρώμε καλό φαΐ. Σταθερά, σαν καλύπτει. Ευχαριστώ ευχαριστώ Μεγάλη μου. ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ,